Γεια σας. Είμαι αυτή η μία φωτογραφία που έχει βγάλει σε μια παραλία πριν από 5-6 χρόνια που φορούσα 10 κιλά πιο κάτω και πρώτα κάθε χρονιά ή ίδια εβδομάδα να ανεβάζει στο Facebook σαν προφίλ φωτο και να μου λέει ότι κανείς δεν καταλαβαίνει διαφορά. Αλλά όλοι σε ξέρουν, αμόρι, φακλάνα. Μανώλης. Εγώ δεν είμαι καθόλου σίγουρη πως αυτό ήταν η καλή ιδέα. Εγώ. Και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βεντάλια με βεντάλια. Για όσους βλέπουν το βίντεο και λένε Νεκτάριε, πόσο άλλαξες, θέλω να μην ανησυχείτε καθόλου. Ο Νεκτάριος είναι σε μια μετακόμιση, θα είναι ξανά μαζί μας την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε είμαστε εδώ με την Εύα Παπαδάκη, founding member των Νταντανών, από τις πρώτες 3-4 που ήμασταν εκεί. Miss Congeniality 2 φορές συνεχόμενα. Αυτή τη βδομάδα την έχουμε δει παραλιακά εδώ πέρα στο Copa Dardana για να σχολιάσουμε τα 2 τελευταία επεισόδια του RuPaul's Drag Race Season 10 με το Breastwall και λίγο το προηγούμενο με τη Cher. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ αυτή την εβδομάδα στα 2 πιο μη επεισόδια όλη τη σεζόν που, στην οποία περνάμε, στο επεισόδιο με τη Cher, για την οποία είμαι η πλέον αναρμόδια να πω το οτιδήποτε. Και σε αυτό το επεισόδιο το οποίο ήταν το πιο μη επεισόδιο που έχουμε δει όλη αυτή τη σεζόν. Φαρμαρούζικαλ. Το δεύτερο πιο μη επεισόδιο που έχουμε δει αυτή τη σεζόν. Τι νόμιζες, θα διάλεγε ο Νεκτάριος να αποδοκομίσει στο Snatch Game ή ξέρετε τι έκανα. Πρέπει να ξεκινήσουμε με τη Σερ, δυστυχώς. Πρέπει να ξεκινήσουμε με τη Σερ. Θα ξεκινήσουμε με τη Σερ. Σε αυτό το point του διαγωνισμού είναι πολύ ξεκάθαρο ότι είναι κάποιες queens οι οποίες σε άλλη σεζόν αυτά τα πράγματα που κάνουν στα ρούχα της Μονέ, που σε άλλη σεζόν που Jinx, ή την Bob, δεν τα συζητάγανε τόσο πολύ. Οπότε νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι σε φάση ναι, καλή είσαι, αλλά εμείς έχουμε στο μυαλό μας άλλο top 4. Δεν μας κάνεις εσύ. Θα δοκιμάσω στο All Stars. Ποιες είναι οι αγαπημένες μας, εμένα, η μουλοχτή η Cameron Michaels, η οποία αποκάλυψε μετά στο επόμενο επεισόδιο που είδαμε ότι. Α, ναι, δουλεύω και σαν Serum Personator, αλλά είπα να μην το αναφέρω, μην χτίζω τώρα expectation. Εμένα μου άρεσε η Μονέ, θεωρώ ότι ήταν full robbed σε αυτό το επεισόδιο και δεν είμαι καν τη Μονέ, χαίστηκα. Αλλά πιστεύω ότι της άξιζε πάρα πολύ να κερδίσει και την προηγούμενη ομάδα και αυτή. Δεν τη θέλουν, ok, next time, All Stars 4. Και από τις χειρότερες, εντάξει, η Asia. Δηλαδή αν τη λέγανε μια φορά στην Gandhi Hopper από κάτι σεζόν για το Μούσι, όπως βγήκε αυτή τη βδομάδα η Asia που ήταν 5 weeks ago. Το Fashion Challenge, θα περάσουμε γι' αυτό γρήγορα, γρήγορα το προηγούμενο, ήταν Glitterific. Δεν θεωρώ ότι ήταν κάποια Glitterific. Αλλά θεωρώ ότι εντάξει, ok, Aquaria ήταν όπως πάντα. Που προέβλεψε το theme του Met Gala ένα χρόνο πριν που έγινε το γύρισμα. Παρόλο που κάνει πάντα references η Aquaria, δεν ήταν κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί. Η κάμερα ήταν πάρα πολύ όμορφη, αλλά θεωρώ ότι για Glitter Challenge δεν είδα κάτι το οποίο να ήταν συγκλονιστικό. Εμένα μου άρεσε και η Μονέ. Άμα δεν φάνησαν ταινίες που την κάνανε κλοκ και γι' αυτό τη ρίξανε πιο πολύ, ότι εσύ βγήκες λίγο τσαπατσούλα μου, ρε. Μ' άρεσε πάρα πολύ τι έβγαλε αυτή τη θηλυκότητα με το φυσικό της αντρικό κορμί. Και ήταν τόσο minimal και τόσο sexy, τόσο sensual. Οκ, αν είχα και εγώ αυτόν τον κόλλο και εγώ έξω τον είχα όλη μέρα. Πολύ καλό λόγο για την Eureka. Αυτό που βγήκε το σημαίνιο είναι ότι πρέπει να γίνει finale look από την Eureka. Δηλαδή ήταν τόσο η μεταξέλιξη του κλασικού look της, αλλά στο επί χίλια, βρε παιδί μου, ultra glam. Αυτά για το προηγούμενο και πολλά είπαμε. Πάμε τώρα στο Breast World! Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ straightforward, δηλαδή δεν μπήκανε στο Westworld πολύ deep. Δηλαδή ήταν, είμαστε ρομπότ σε ένα gay resort. Βάλε ένα σενάριο το οποίο να είναι κάτι παραπάνω από 10 λεπτά μέσα στο meeting room. Καπνίσαμε τα πάντα, φάγαμε 15 κιλά πατατάκι και στα τελευταία 5 λεπτά αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα σενάριο το οποίο ήταν 5 drag race references, ένα ο και δεν ξέρω, και confusion γενικότερο. Είμαι η Νό, τι ωραία που το κάνει. Ο μπορεί και καλύτερα. Αυτό είναι εναλλακτικό. Είμαι πάρα πολύ σοκαρισμένη με το πόσο χάλια τα πήγε η Eureka. Δεν καταλαβαίνω τι την άγχωσε τόσο πολύ και δεν μπορούσε να κάνει project. Είχε παιδικό τραύμα που της είχαν ζητήσει να κάνει σκέτς μπροστά στην κάμερα σαν παιδί και γι' αυτό δεν μπορεί, είχε το τραύμα. Πάντως, πιστεύω ότι και να μην είχε γίνει αυτό το ψυχολόγητο που δοθήκαν οι ρόλοι με τις περιγραφές χωρίς να διαβάσει το σενάριο, η δυσλέξια ήταν μακράν το καλύτερο ρόλο για την Aquaria. Όταν είδα το επεισόδιο, λέω, μου φάνηκε ότι πήγε καλύτερα από όλους η Aquaria, αλλά είμαι προκατηλημένη με την Aquaria, οπότε μήπως δεν πήγε καλύτερα από όλους η Aquaria.
Μετά είδα βέβαια ότι δεν ήμουν μόνη μου σε αυτόν τον κόσμο και ένιωσα πραγματικά ότι ήταν αβανταδόρικο, αλλά και η ίδια το πήγε 15 steps πιο πέρα. Και κέρδισε ποιος? Η Asia. Με τι? Βγήκε, έπαιζε μόνη της, της αγνούσε τις άλλες τελείως, έκανε solo καριέρα, καμιά επικοινωνία. Με όλο αυτό το πατυρντί των ανθρώπων που μπαίνουν και βγαίνουν από το Λευκό Οίκο και ήταν πέρσι το καλοκαίρι, αλλά ήδη είχαμε πάρα πολύ κόσμο, θεωρούσα ότι μπορούσαν να κάνουν πολύ καλύτερα από τη Σάρα Πέιλιν που είχε, ήταν το 2008 υποψήφια. Ναι, αλλά κάνανε παν παρασέιλινγκ. Δεν το καταλαβαίνεις. Στην οπόλη της μας έχει το παν να βγει. Το παν βγήκε. Θα μπορούσα να πει κάποιος ότι το παν είναι το παν. Γενικά πάρα δεν πήγαν άδικες κριτικές. Εγώ την αγάπησα την Κάμερον. Έλα, εντάξει, εγώ θεωρώ ότι η Κάμερον ήταν bottom πάρα πολύ δίκαια. Είχε συνέχεια το ίδιο note, το ίδιο... Πώς που έχει το realization αυτό. Κράτησε όμως το... τα χαρακτηριστικά που είχε δώσει στο χαρακτήρα. Ήταν πολύ ωραία χτισμένο όλο αυτό. Την Κράκερ πώς την είδες? Μ' άρεσε η Κράκερ. Θεωρώ ότι η Κράκερ είναι η Pandora Box. 100%. Εγώ είμαι φαν της Pandora Box. Το ξέρω, οπότε... Εγώ το λέω για καλό, τι δεν ξέρω. Εγώ δεν το είπα για καλό. Η φάση με την Pandora Box είναι ότι συστήθηκε ως comedy queen, αλλά δεν έκανε ποτέ της κάτι που να δικαιολογήσει αυτό το πράγμα. Συγγνώμη, κάνε ζέστη. Να πούμε και εδώ και μια εβδομάδα. Οι fans μας είναι προσφορά του dirtsquirrel.com. That's dirtsquirrel.com. Με κωδικό Dardanes έχει 20% έκπτωση. Ο αληθινός πρωταγωνιστής του Brestworld ήταν ένας. Το ντόνατ μέσα στην πισίνα. Το ντόνατ αυτό έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία, την οποία μοιραζόμαστε εγώ με τον Μανώλη. Είναι η δική μου φωτογραφία πριν από 5 χρόνια διακοπές στην Κίβολο που φαίνομαι αδύνατος, ωραίο σώμα, ψέμα όλο. Είμαι 10 κιλά πάνω από αυτό που είμαι τώρα τότε, αλλά θράψη σου λέει στο Grindr τότε. Είναι το ντόνατ του φαίνεται ωραία στις διακοπές μου. Μπορεί να κάνει και το ίδιο και για άντρες και για γυναίκες. Το προτείνω γενικότερα αυτό το ντόνατ να το βάλετε στη ζωή σας. Το theme του runway αυτής της εβδομάδας είναι πώς θα είναι η Queen σε 50-60 χρόνια από τώρα. Κόκκινο χαλί σε πρεμιέρα μης Ντενίση. Όπου σκάει μύτη το πούλμαν από τα καπί, ανοίγει και βγαίνουν αυτές οι drag queens στο κόκκινο χαλί να κάνουν πασαρέλα για να μπουν. Πρώτη θα πούμε την Cameron. Η μόνη που έκανε προσθετικά. Και έπιασε και το theme γιαγιά, το έδωσε τέλεια πάνω στα runway, αλλά ήταν και glamourous παράλληλα. Δηλαδή δεν έχασε τον glamour καθόλου. Βασικά ήταν η Γκρέμα Αρκάντενα. Είναι η γιαγιά από sitcom. Είναι αυτή η παρόλια. Εντάξει, το έμπνευσή τη προφανώ είναι η γιαγιά από τη Fran Drescher, από τον Άννη. Ναι, και επίση το στιλέτο, στιλέτο, έτσι. Στο runway δεν βγαίνουμε ποτέ, ποτέ, ποτέ με παντόφλα. Ποτέ με παντόφλα. Αλάσκα. Μονέ. Αλάσκα, η Αλάσκα δεν έχει μία παντόφλα. Έχει με αυτό το γελίο. Τα τζέλις, όχι μην μιλήσει για τα τζέλις. Ήθελα να πάρω τα τζέλις σήμερα της Αλάσκα. Δεν ξέρω αν σας το είχε αναφέρει ποτέ η Εύα, αλλά έχει ακριβώς τα ίδια τζέλις που έχει η Αλάσκα και είναι τα πιο ωραία τζέλις του κόσμου και μην τολμήσει άνθρωπος να πει κακή κουβέντα για τα τζέλις της Αλάσκα. Βέβαια, ξέρω που δεν είσαι drag queen στο drag race, οπότε μπορείς να τα φοράς όσο θέλεις. Κούκλα η Κάμερον. Ναι, όχι, ήταν top κούκλα. Top κούκλα, ναι. Miss Cracker. Της δώσανε το assignment, λέει ok, γριά, θα αντιθώ Miranda Priestley στο Devil Wears Prada. Άμα το concept σου είναι ότι είμαι 70, 80, αλλά έχω τραβηχτεί, μην κάνεις μόνο το χείλος. Κάθεσαι με τους γάτους που λέει RuPaul, να βγει έτσι το μάτι από το τράβηγμα. Κάτω extreme, πανούκλα. Πανούκλα. Aquaria. Έλα, το αφήνω πάνω σου. Δώσε. Ότι δεν ήταν η καλύτερη ίσως, αλλά ότι το κάνανε misunderstand σίγουρα. Έβγαλε μια φωτογραφία μετά στα social που είναι φωτογραφημένη σαν το look και είναι πολύ καλύτερο. Ναι, εντάξει. Γιατί και φαίνεται εδώ ότι είναι τατουάζ αυτά. Φαίνονταν τα υλοβία ότι ήταν πλαστική, ενώ μετά έβαλε μαλλιά πάνω και το έκρυψε στις φωτογραφίσεις. Ναι. Μα κούκλα, εγώ θα πω. Αδικημένη κούκλα κιόλας γιατί δεν πήρε το challenge win. Ακρίμα και άδικο. Θα πάρει τη σεζόν. Αυτό ναι. Eureka. Μια. Πολύ μπόλζι το γεγονός ότι βγήκε εκεί πέρα στην κριτική επιτροπή. Απλά το έβαλε γιατί ήθελα να το βάλω. Είναι σαν να του λέει βάλτε με στον bottom. Εγώ είναι θετικό κρατώ από αυτό το basic look ότι κάποια στιγμή στα 50 επόμενα χρόνια θα σταματήσει να φοράει loafs. Πανούκλα εγώ θα πω. Γιατί ήταν βαρετούλα. Ναι, πανούκλα. Αντίστοιχα η Asia, η οποία και το έκανε και δεν το έκανε. Let me tell you a story about flats. On the runway. No.
είναι όλοι τόσο busted σαν concept, αλλά το φόρεμα είναι ολοκένουργιο. Σαν να μην έχει φορεθεί ποτέ. Χάλασε το κι αυτό. Παίξε λίγο. Μην έχεις το βιζιτέλιο. Ο Πανούκλα. Πανούκλα, και αναρωτιέμαι γιατί το είδαμε και για ωραίο. Λοιπόν, ναι, μετά όμως. Πώς κάνεις αυτό το κόσμο, γιατί έχω γεράσει, έχω μπαμπαλέψει και έχω τα χάλια. Αλλά είναι γκλάμβολ. Βγαίνει η γριούλα με το hospital gown, το βγάζει, τα βυζιά είναι εδώ κάτω. Με πέστη πάνω, αστεράκια. Το κατάλαβα όλο το κόνσεπτ της Μονέ. Δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν μου άρεσε καθόλου. Βγήκε όπως ήτανε και ήταν όλο sex appeal. Το να πουλούσε σε εξόγρια. Εγώ την αρχιτεκτήρια και για μένα με το μπούκλα της εβδομάδας με την Cameron. Γίνεται ό,τι γίνεται, αυτό το judging όπως έγινε. Πάνε bottom του η Cameron με τη Eureka. Κρίμα, δηλαδή άμα δεν σε σώνει αυτό το look από bottom 3, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Τα lip syncs αυτή τη σεζόν είναι πιο πολύ wake up calls προς κάποιες queens παρά ήσουν οι χειρότεροι. Είναι υπόδειγμα το πως δεν κάνεις split για να κάνεις split, μωρή vixen. Καλά έτσι εκεί που είσαι τώρα στον καναπέ, βαρτάκι και τρως και μας βλέπεις. Είναι να πέσει την κατάλληλη στιγμή, στο κατάλληλο beat και να κάνουμε αυτό το Jocelyn Laganja moment όταν έρθει η ώρα. Θα κάνουν ταυτόχρονο split και οι δύο και θα γίνει ο χαμός, θα φύγουν περούκες. Έχουν έρθει επιτέλους μετά από πολλές εβδομάδες αναμονή στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, στο efantasy.gr. That's efantasy.gr. Τα Funko Pops με Trixie Mattel, με Alaska Thunderfuck και με RuPaul. Μπορείτε να παραγγείλετε τα δικά σας με την καταβολή οπουδήποτε στην Ελλάδα με έκπτωση 20% στην τιμή με το κωδικό Dardanes20 και θα σας δώσουμε και εμείς δώρο, γιατί είμαστε ένα large κανάλι εδώ στις Dardanes. Με είπε χοντρή. Αχ, στην πατατά. Για να λάβετε μέρος πρέπει να κάνετε subscribe εδώ κάτω από το μοντέλο Eva και να αφήσετε ένα σχόλιο που να μας γράψετε πέρα από γενικά πώς σας φάνηκε το επεισόδιο και ποιο από τα τρία Funko Pops θέλετε. Αυτά από εμάς για την εβδομάδα. Λοιπόν, κάντε subscribe, κάντε την Εύα, έχει και δωράκι την εβδομάδα. Αν δεν κάνετε και τώρα, δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Να σα δώσω τον νεφρό μου. Ένα έχω. Μέρα γεννήθηκα. Α, ναι. Το μάθατε σήμερα εδώ. Αποκλειστικό. Αφήστε και σχόλιο. Απαντήστε πάνω από την Εύα σε ένα poll. Γράψτε μας εσείς ποια είχατε σαν καλύτερο runway την εβδομάδα. Γεια σας και από μένα. Σας υπόσχομαι ότι την επόμενη εβδομάδα θα ξανά είναι ο Νεκτάριος εδώ πέρα. Καλή εβδομάδα! Γεια σας! Bye!